Τι και αν η δημοτική αστυνομία καραδοκεί, η παρανομία σε αυτή την πόλη είναι παντού και η αδιαφορία βέβαια για την ταλαιπωρία που προκαλούμε σε πεζούς αναπήρους και μητέρες με καρότσια. Για τα βλέπετε και μόνοι σας. Τα χάλια είναι μαύρα. Μαύρα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Δεν είναι σωστό. Πρέπει ο νόμος να ισχύσει παντού. Ο Δήμος να ενδιαφερθούν να βάλουν τάξη. Να κάνουν γκαράζια, ο Δήμος να τα βάνει ο κόσμος στα μάξα. Νομίζω όχι. Είτε περισσότερα είναι παράνομα και αναγκάζεσαι να είναι παρκάρεις παράνομα για να εύχεσαι να μην σε γράψουν. Υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολλή παρανομία. Τι και αν η συγκεκριμένη θέση είναι για αναπήρους. Ο οδηγός του οχήματος άφησε ανενόχλητο στο αυτοκίνητό του. Σε γρίφο για δυνατούς λίτες έχει μετατραπεί το θέμα του πάρκινγκ στο Ηράκλειο. Οι ατελείωτες βόλτες με το αυτοκίνητο μέχρι να βρεθεί μια θέση και το μποντιλιάρισμα είναι ο καθημερινός εφιάλτης χιλιάδων οδηγών, ιδιαίτερα μετά τα έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης. Είναι εύκολο να παραγάγανε σε αυτή την πόλη? Αδύνατο σχεδόν. Ναι. Είναι αδύνατο. Ενώ είναι μια χαρά όλα πεζοδρομημένα κτλ. Πού θα παρκάρουμε? Ακόμα και τα πάρκινγκ είναι γεμάτα. Νομίζω ότι απλά πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές για να βρίσκουμε περισσότερο πάρκινγκ. Με τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Έχουν κλείσει όλο τον δρόμο. Πρέπει να αφήνεις το αμάξι έξω από το κέντρο. Όσες φορές έχει τύχει δηλαδή και έχουμε πάρει αμάξι. Πρέπει να αφήσεις το αμάξι έξω από το κέντρο. Όχι, πρέπει να βρεις θέση. Δεν, Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ κάθομαι πιο κάτω, θα αφήνω τη σχανιόπορτα. Καθημερινές είναι οι μάχες που δίνουν οι οδηγοί για τις λιγοστές θέσεις πάρκινγκ που έχει στο κέντρο της πόλης. Η κατάσταση είναι απελπιστική και η έβρεση θέσης πάρκινγκ τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου είναι ζήτημα για γερά νεύρα, με τους οδηγούς να αναζητούν εναγωνίως μία θέση ειδικά τις ώρες αιχμής. Μάλιστα, ο εφιάλτης της αναζήτησης πολλές φορές συνεχίζεται ακόμα και στα ιδιωτικά πάρκινγκ, τα οποία κάποιες φορές γεμίζουν και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους απελπισμένους οδηγούς. Όλου πρέπει να πληρώσει για να παρκάρει. Δεν υπάρχει πάρκινγκ, ναι, σε ιδιωτικό. Και εκεί πάμε όλοι μας. Δεν βλέπεις. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και ψάχνω. Γι' αυτό. Και εντάξει, τώρα σε αυτό το σημείο γράφουμε κιόλας όσοι παρκάρουν από κάτω. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο τώρα να μην γράφουν τους από πάνω εδώ που είναι στα δύο μέτρα και... Άρα σας έχει τύχει να πείτε δεν πάω κέντρο γιατί πού θα παρκάρω? Πολλές φορές. Εν τω μεταξύ είχα αφήσει το αμάξι και πήγαινα με το λεωφορείο. Ναι. Αλλά δεν μπορώ, είμαι 86 χρονών, δεν με βολεύει το αυτό. Δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να προσπαθήσει να το λύσει. Έχει εκείνο εκεί στα τείχη. Ο Δήμος να φτιάξει τα πάρκινγκ. Αλλά εδώ δεν βλέπω εκείδειξε. Είναι οι διαβάσεις βαμμένες. Τι περιμένεις τώρα? Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι οδηγοί αδυνατούν να βρουν μια θέση για το αυτοκίνητό τους ακόμα και σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Η τροχέα και η δημοτική αστυνομία σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς παρά τις κλήσεις που πέφτουν βροχή και τα τσουχτερά πρόστιμα, οι περισσότεροι οδηγοί αρνούνται να συμμορφωθούν.